όνειρά σου? Πραγματοποίησε ένα πολύ μεγάλο όνειρο αυτή τη στιγμή. Έχεις ένα ακόμα, ας πούμε, μεγαλύτερο που προσπαθεί? Κοίταξε, το όνειρό μου σε σχέση με τη μουσική πάντα, γιατί νομίζω ότι σε μια ηλικία που είμαι τώρα, όχι πολύ μεγάλη, αλλά ούτε και πιτσιρίκη, νομίζω η στόχη μου είναι 100% είμαι πάρα πολύ focus σε αυτό το πράγμα που κάνω τώρα. Εδώ πέρα μπήκαμε και θέλω να πω ότι όταν μπήκαμε μέσα φώναζαν ο προπονητής του «Γύρνα πίσω, σε θέλουμε πίσω» και τέτοια, και ένας φίλος του και... Λοιπόν, ένα στίχο που λες συνέχεια. Αυτό είναι το καινούριο μου τραγούδι και το οποίο είναι με ξένο στίχο γιατί είναι από Σουηδία τα κομμάτια. Και λέει «I'm gonna make it», δηλαδή «θα τα καταφέρω». Περίγραψε με τον εαυτό σου με τρεις λέξεις. Τελειομανής, μυστήριος και πολύ ευαίσθητος. Μια καλημέρα, πώς ξεκινάει? Μια καλημέρα, το σκυλί μου. Α, τέλεια. Πώς το λένε? Ήρα. Που έρχεται κάθε μέρα φυσικά για να με ξυπνήσει. Τι κράτησες από το καιρό στον αθλητισμό και από τα χρόνια που πέρασε εκεί και το με έναν τρόπο συνέχισε να υπάρχει και στην ζωή σου τώρα που πια είσαι τραγουδιστής? Σίγουρα το πρόγραμμα. Είμαι άνθρωπος που βάζει πρόγραμμα στη ζωή. Πιστεύω ότι όταν είσαι πρωταθλητής έχεις κάνει τόσες πολλές θυσίες που για μένα το να βγάλω μια επιτυχία ή δύο επιτυχίες δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να βγάζεις συνέχεια, να προχωράς, να ανεβαίνεις και ο κόσμος να σε αγαπάει για αυτό που κάνεις, ας πούμε, και όχι για την πρώτη επιτυχία ή τη δεύτερη. Τα επόμενα μου σχέδια είναι να αγαπήσει ο κόσμος το τραγούδι μου το «Ακόμα εδώ» και να η πορεία μου στο άμεσο μέλλον να είναι αντίστοιχη όπως το πρώτο μου ξεκίνημα, όπως το 2009 που ξεκίνησα πολύ δυναμικά, αυτό το νέο μου ξεκίνημα να είναι παράλληλα πιο δυναμικό.